Κρίσιμο τετατέτ είχαν το απόγευμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Τούρκος Πρόεδρος. Στην ατζέντα των Μητσοτάκη και Ερντογάν βρέθηκαν το Κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι προκλήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κυπριακή. Ως πάμε Νέα Υόρκη και στον απεσταλμένο του Α, πολιτικό μας συντάκτη Χριστόφορο Ξητοφή. Χριστόφορε. Εμιλία, για το Κυπριακό δεν έγινε σε βάθος συζήτηση από πλευράς Μητσοτάκη και Ερντογάν, παρά μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της πρότασης Αναστασιάδη για τη διαχείριση του φυσικού πλούτου, το λογαριασμό δηλαδή καταπίστευμα, πρόταση με την οποία διαφωνεί η τουρκική πλευρά. Η αναλυτικότερη συζήτηση θα γίνει σε υπουργικό επίπεδο, καθώς Τσαβούσογλου και Δένδιας θα έχουν στη διάρκεια της ημέρας συνάντηση, τετ-α-τετ. Εκεί θα μεταφερθούν και τα μηνύματα από πλευράς Αναστασιάδη για τη μορφή λύσης. Μονόδρομος ή διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, όπως λέει η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και για τη συνέχιση του διαλόγου από το σημείο όπου διεκόπησε το Κράν Μοντάνα μέσα από την αποδοχή του πρώτου εγγράφου Λούτ για τους όρους αναφοράς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κλίμα που επικράτησε, Χριστόφορε, στο τέτα-τέτ των δύο αντρών, όπως το κατέγραψε η κάμερα, πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Λοιπόν, μια συνάντηση που διήρκησε μία ώρα και βεβαίως έχουμε εξελίξεις και σε άλλα επίπεδα, Χριστόφορε, καθώς έχουμε την Τουρκία να ζητάει δεσμεύσεις από την Λούτ για να κάνει το επόμενο βήμα. Η τουρκική πλευρά κατέθεσε επισήμως την αξίωσή της για να λάβει μια ισχυρή, όπως ζητούν, προδέσμευση για το θέμα της πολιτικής ισότητας. Θέλουν να βάλουν την άμαξα μπροστά από τα άλογα, θέλουν έξω από τη διαπραγμάτευση να πάρουν ένα από τα διαπραγματευτικά χαρτιά τα οποία ζητούν, κάτι που η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδέχεται, απορρίπτει κατηγορηματικά, και αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μας ανέφεραν πηγές που είναι πολύ κοντά στις συνομιλίες, τότε και εμείς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε προσυμφωνία για την κατάργηση των εγγύσεων και την αποχώρηση των στρατευμάτων πρώτης επανέναρξης του διαλόγου. Αυτό διαβιβάστηκε μέσω της Λούτ, απερρίφθηκε, συνέχεια βεβαίως θα δοθεί ενώπιον του Γενικού Γραμματέα. Τι μηνύματα θα στείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στον κύριο Γκουτέρες, Χριστόφορε, αλλά και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών? Λοιπόν, με δεδομένο το ότι θα είναι μια δεκάλεπτη συνάντηση, ο Πρόεδρος σκοπεύει να πει στο Γενικό Γραμματέα την Παρασκευή ότι αποδέχεται το πρώτο έγγραφο Λούτ. Το έγγραφο της Δευτέρας είχε, να θυμίσω, κάνει εκεί δύο παρατηρήσεις, δύο διορθώσεις σε λεκτικό επίπεδο. Αναιρεί τις διορθώσεις αυτές, μιας και δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία εδώ που φτάσαμε, και αποδέχεται το πρώτο έγγραφο Λούτ, ούτως ώστε να πάει η πάσα στην τουρκική πλευρά για την αποδοχή. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης, αφού αναφερθεί εκτενώς στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, το ρόλο του ΟΗΕ, το προσφυγικό, την κλιματική αλλαγή, την παγκόσμια ειρήνη και ούτω καθεξής, θα περάσει στα του Κυπριακού, απαντώντας ευθέως στις αναφορές που έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος από το ίδιο βήμα, αποτυπώνοντας και μια θετικότατη προσέγγιση για την επανέναρξη του διαλόγου. Θα επαναδιατυπώσει την ετοιμότητά του, θα καταγγείλει βεβαίως τις προκλήσεις σε στεριά και θάλασσα, ενώ εκτενώς θα αναφερθεί και στη μορφή λύσης, κάτι που δεν έκανε πέρσι, θα μιλήσει για τη ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Και μία από τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας το τελευταίο διάστημα είναι οι μεθοδεύσεις της Τουρκίας, Χριστόφορε, για τα Βαρόσια, και είχαμε μια ισχυρή παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με αυτό. Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε επιστολή στον Αμερικανό ομολογό του. Τα ξημερώματα έλαβε την απάντηση για το θέμα των Βαρωσίων. Γράφει λοιπόν ο Μάικ Πομπέο σε αυτή την επιστολή ότι δεν αποδεχόμαστε τις κινήσεις των Τούρκων στην περίκλειστη πόλη. Επικαλείται το περιεχόμενο των ψηφισμάτων 550 και 789. Ισχυρότατη αναφορά σε αυτά τα δύο ψηφίσματα, ενώ την ίδια ώρα, στην ίδια επιστολή, γίνεται λόγος και στη μορφή λύσης. Οι Αμερικανοί αισθάνθηκαν την ανάγκη να επαναδιατυπώσουν τη θέλησή τους για τη ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Σε ευχαριστώ, Χριστόφορε. Σε χαιρετώ από τη Λευκοσία.